δείτε, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αυτή τη στιγμή εδώ. Το διπλανό χωριό κάει και το μεσημέρι. Από το μεσημέρι βλέπουν τις φωτιές και δεν υπάρχει. Τώρα πήγε ένα πυροσβεστικό πριν λίγη ώρα, αφού του πήραμε στην πυροσβεστική και κάναμε καταγγελία και τους απειλήσαμε. Μας κλείσανε το τηλέφωνο στα μούτρα. Αυτό κάνανε. Ένα ελικόπτερο πετάει από πάνω απλώς για να δείχνουν ότι είναι εκεί. Έχουν μαζευτεί διάφοροι εδώ οι κατατόπους άρχοντες, οι οποίοι απλά η παρουσία τους είναι διακοσμητική αυτή τη κυρία στιγμή. Κυρία Τσιροπούλου. Και μας κοροϊδεύουν, αυτό κάνουνε. Εμείς απειλούνται τα σπίτια μας αυτή τη στιγμή, κυρία μου. Δηλαδή είναι σχέδιο να καταστρέψουν όλα τα χωριά. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε και την περιοχή, να με βοηθήσετε λίγο, λίγο να καταλάβουμε. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω η φωτιά. Στο σπίτι μου η φωτιά. Είναι μισό χιλιόμετρο από το χωριό η φωτιά. Την αφήσανε να έρθει στα σπίτια, καταλαβαίνετε, να γίνει ό,τι το διπλανό χωριό. Κάηκε και ενώσανε το διπλανό χωριό. Καήκανε τα σπίτια των ανθρώπων και αυτό γίνεται τώρα, συνεχίζεται. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Και η πυροσβεστική λέει εντάξει, αυτό. Ο ρόλος της. Απλώς έστειλε ένα αυτοκίνητο. Κυρία Τσιροπούλου, είναι 17 οχήματα στο νησί αυτή την ώρα. Εσείς δεν βλέπετε στο δικό σας χωριό κάποια από αυτά, αυτό λέτε. Ένα αυτή τη στιγμή. Ένα. Πού είναι αυτά τα πυροσβεστικά? Πού υπάρχουνε? Υπάρχει σχέδιο εκένωσης? Έχετε δει οι συγχωριανούς σας να φεύγουν από τα σπίτια? Οι συγχωριανοί προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν οι άνθρωποι, να διασώσουν ό,τι μπορούν. Αλλά τι να κάνουν όταν το έχουν αφήσει και είναι ανεξέλεγκτη φωτιά? Και δεν έχουν ούτε ένα ελικόπτερο, καταλαβαίνετε. Ένα πέταγε και έριξε κάποια στιγμή. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και έχουν αφήσει επίτηδες να προχωρήσει η φωτιά. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ότι δεν μπορούσαν να την κουμαντάρουν. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Κυρία Τσιροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.